πρόλαβε καλά-καλά να φωτιστεί ο γραφικός κόλπος της Αγίας Πελαγίας, καθώς σημειώθηκε δολιοφθορά στο υποβρύχιο καλώδιο, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες. Άγνωστος δράστης έκοψε με μαχαίρι το καλώδιο, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του κόλπου και κάτω από το μικρό εκκλησάκι της Έβρεσης, στην Αγία Πελαγία. Έχουμε δυστυχώς και αυτές τις πράξεις, τις κακόβουλες, που συμβαίνουν σε διάφορα έργα. Δεν το περιμέναμε, γιατί αυτό το έργο έχει περάσει όντως από 1000 κύματα. Είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση λόγω εμπλοκής με την αρχαιολογία, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι στην Αγία Πελαγία υπήρχε μια αρχαία πολιτεία που ονομαζόταν και Απολωνία. Και την ώρα που ήμασταν σχεδόν έτοιμοι για να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα και να γίνει η πρώτη δοκιμή, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα κομμένο καλώδιο, το οποίο είναι με μεγάλο μαχαίρι καταδυτικό, δεν είναι κάποιος που απλά τυχαία μπορεί να πέρασε. Πρόκειται για το έργο του υποβρύχιου φωτισμού, το οποίο θα εντυπωσιάζει πολίτες και επισκέπτες τις νυχτερινές ώρες. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου με την Εύη Αποστολάκη να στέλνει το δικό της μήνυμα. Και επίσης αυτή η δολιοφθορά έγινε στα 2 μέτρα. Ελπίζουμε να, όταν θα ανοίξει το έργο αυτό, να μην έχουμε τέτοια επεισόδια και να αντιληφθεί ο κόσμος ότι όλα αυτά τα έργα είναι μόνο προς όφελος ενός τόπου και την ομορφιά του. Και απλά θα παρακαλούσαμε τον κάθε ένα που θέλει και έχει στο μυαλό του τέτοιες κακές σκέψεις να τις αφήσει έξω από την περιοχή μας. Το επίμαχο σημείο του υποβρύχιου καλωδίου αντικαταστάθηκε, ενώ τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε λειτουργία ο υποβρύχιος φωτισμός στον γραφικό κόλπο της Αγίας Πελαγίας, ανατολικά και δυτικά της παραλίας και σε ένα μήκος 350 μέτρων. Θα μπουν περίπου 32 φωτιστικά σώματα. Η αρχαιολογία βρήκε νέα ευρήματα ή απλώς? Όχι. Η αρχαιολογία οφείλει να παρακολουθεί σε κάθε έργο που γίνεται, ειδικά στο βυθό της θάλασσας, και όλα αυτά τα ευρήματα, αν τυχόν μπορούν να τα πάρουν, να τα αξιολογήσουν, γιατί μάθαμε ότι υπάρχουν ευρήματα από το 2000 π.Χ. Είναι πολύ σημαντικά και μας τιμά ότι ζούμε σε μια περιοχή και αναπτύσσουμε μια περιοχή που έχει τέτοια ιστορία. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης της παραλίας. Ευελπιστώ, ναι, πριν το τέλος του μήνα να έχουν ανάψει. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα test drive για το πολύ μεγάλο έργο που έχουμε, που είναι η διαπλάτηση της παραλίας της Αγίας Πελαγίας, διότι ο τόπος μας έχει αρχαία, υπάρχουν βυθισμένα τυχεία και όλα αυτά θέλουμε να τα σεβαστούμε και να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την παραλία μας και να δώσουμε στον κόσμο μεγαλύτερες απολαύσεις.